προς Ρωμαίους, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 1004, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, 14 κεφάλαιο και 17 εδάφιο από το βιβλίο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Με τη χάρη του Χριστού μας. Διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου, επειδή ο δουλεύων εν τούτης των Χριστών ευαρεστεί εις τον Θεόν και ευδοκιμεί παρά της ανθρώπης. Άρα λοιπόν, αζητώμεν τα προς την ειρήνη και τα προς την οικοδομήν αλλήλων, μη κατάστρεφε το έργο του Θεού διαφαγητών, πάντα μεν είναι καθαρά, κακόν όμως είναι εις τον άνθρωπο ο οποίος τρώγει με σκάνδαλον. Καλόν είναι το να μην φάγεις κρέας, μηδέν απειησίνων, μηδέν απράξεις τι στο οποίο ο αδελφός σου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται η ασθενή. Συ πίστην έχεις, έχει αυτήν εντός σου ενώπιον του Θεού. Μακάριος όστις δεν κατακρίνει εαυτόν εις εκείνο το οποίο αποδέχεται. Όστις όμως αμφιβάλλει, κατακρίνεται αν φάγει, διότι δεν τρώγει εκ πίστεως, αλλά πάνω ότι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Οφείλομεν δε ημί σε δυνατή να βαστάζομεν τα ασθενήματα των αδυνάτων και να μην αρέσκομεν σε αυτούς, αλλά έκαστος ημών ας αρέσκει εις τον πλησίον δια το καλόν προς οικοδομήν, επειδή και ο Χριστός δεν άρεσε στον εαυτό του, αλλά καθώς είναι γεγραμμένον, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ, διότι όσα προεγράφησαν, δια τη διδασκαλία ημών προεγράφησαν, για να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήθελε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησούν, για να δοξάζετε ομοθυμαδών εν ιστόματι των Θεών και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη μας εις δόξαν Θεού. Λέγω δε ότι ο Ιησούς Χριστός έγινε διάκονος της περιτομής υπέρ της αληθείας του Θεού, δια να βεβαιώσει τας προς τους πατέρας επαγγελίας και δια να δοξάσωση τα έθνη των Θεών δια το έλεος αυτού, καθώς είναι γεγραμμένον, δια τούτο θέλωσε ημνή μεταξύ των εθνών και στο όνομά σου τελοψάλλει, και πάλιν λέγει εφράνθη τα έθνη μετά του λαού αυτού, και πάλιν ενείται τον Κύριον πάντα τα έθνη και δοξολογείται αυτόν πάντε οι λαοί, και πάλιν ο Ισαΐας λέγει θέλει είστε η ρίζα του Ιεσέ, και ο ανιστάμενος διαμβασιλεύει επί τα έθνη, εις αυτόν τα έθνη θέλουν συνελπίσει. Ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, ώστε να περισσεύετε εις την ελπίδαν δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Είμαι δε αδελφοί μου και αυτός εγώ πεπισμένος δια σας, ότι κι εσείς είστε πλήρης αγαθοσύνης, πεπληρωμένη πάσης γνώσεως, δυνάμενη και αλλήλους να νουθετείτε. Σας έγραψα όμως, αδελφοί, των μυρώτων οπωσούν, όσοι υπενθυμίζουν ημάς δια την χάριν τη δοθήσαν εις εμέ υπό του Θεού, εις το να είμαι υπηρέτης του Ιησού Χριστού προς τα έθνη, ιερουργών το Ευαγγέλιο του Θεού, δια να γίνει προσφορά των εθνών ευπρόσδεκτος, υγειασμένη δια του Πνεύματος του Αγίου. Το συμπέρασμα και η πρόταση και υπόσχεσης και η απόφαση του Θεού είναι το 13 εδάφιο. Ο δε Θεός της ελπίδας, αυτός είναι ο Θεός μας. Θεός ελπίδας, που είναι άξιος να ελπίζουμε σε Αυτόν. Ήθε να σας πλημμυρίσει με τα πάσης χαράς και ειρήνης δια της πίστεως, να πλημμυρίσει την καρδιά σας, τη ζωή σας με χαρά και ειρήνη δια της πίστεώς σας στο όνομα του Χριστού, ώστε να περισσεύετε εις την ελπίδα δια της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο άνθρωπος που προσμένει στον Κύριο, που περισσεύει εις την ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, και αυτό είναι το θαύμα. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά σε καταστάσεις που ζούμε, ζήσαμε ή πρόκειται να ζήσουμε, ομολογούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Ο Θεός της ελπίδας
σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεσαι και αν θα βρεθείς, σε οποιαδήποτε κατάσταση τέλειας αδυναμίας και απόλυτης απελπισίας, ο Θεός της ελπίδας μπορεί να πλημμυρίσει την καρδιά σου και τη ζωή σου με τη χαρά Του και την ειρήνη Του, όμως δια της δικής σου πίστεως στον Χριστό και στο Λόγο Του, ώστε να υπερπερισσεύει η ελπίδα σου στο Θεό, και αυτό θα γίνει μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό όμως, που είναι το τέλος της υποθέσεως, έχει μία πορεία την οποία με τη χάρη του Χριστού θα δούμε σήμερα και η οποία είναι εύκολη να την ακολουθήσουμε. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι εύκολος. Γιατί, όχι γιατί εμείς μπορούμε να τον εκτελέσουμε, αλλά γιατί μπορεί να τον εκτελέσει για μας ο Χριστός. Και μάλιστα, θέλω να πάμε στην επιστολή προς Φιλιππησίους, να διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο, σελίδα 1039 και 12 εδάφιο, δύο εδάφια που προσδιορίζουν το έλεος και την αγάπη του Θεού, τι ωραία που ενεργεί δηλαδή ο Θεός στη ζωή μας, όταν, διαβάζω 12 εδάφιο, «Ώστε αγαπητοί μου, όπως πάντοτε υπακούσατε στο Λόγο του Θεού, όχι μόνο στην παρουσία μου, αλλά τώρα υπακούσατε στο Λόγο του Θεού πολύ περισσότερον στην απουσία μου, κατά αυτόν τον τρόπο εργάζεστε τη σωτηρία σας μετά φόβου και τρόμου. Ώστε ο Θεός να ενεργεί μέσα σας και το θέλειν και το ενεργείν κατά τη δική του ευδοκία». Δηλαδή, όσο εσείς υπακούτε στο Λόγο του Θεού, τόσο ο παντοδύναμος Θεός έρχεται μέσα σας, παίρνει το θέλημά σας και το κάνει θέλημα Θεού. Παίρνει τη δύναμή σας, την αδυναμία σας και την κάνει δύναμη Θεού. Και ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Δηλαδή, πλημμυρίζει ο Θεός τη ζωή του με τη χάρη του, το ελαιός του και τη δύναμή του. Και ο αδύναμος άνθρωπος που δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του έχει θέλημα Θεού δοσμένο από τον ίδιο τον Θεό μέσα στη ζωή του. Και έχει στην αδυναμία του δύναμη Θεού την οποία ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή του. Ώστε, σκεφτείτε ένα τέτοιον άνθρωπο που ζει, σκέφτεται, περπατάει κατά το θέλημα του Θεού που είναι μέσα του, δοσμένο, χαρισμένο, και κατά τη δύναμη του Θεού που είναι μέσα του, δοσμένη, χαρισμένη. Θέλω να γίνω ένας τέτοιος άνθρωπος, αδερφοί. Αλλά αυτό δεν γίνεται κατά χάριν, αν και γίνεται κατά χάριν, αλλά γίνεται δια της υπακοής. Δια της υπακοής στο Λόγο του Θεού, για να περπατήσουμε ακριβώς στα ίχνη του Χριστού, να περπατήσουμε ακριβώς στο θέλημα του Θεού, όπως ακριβώς μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, γνωρίστε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, δηλαδή τι να φάμε, τι να πιούμε, τι να ενδυθούμε, πώς να καλοπεράσουμε. Δεν είναι αυτό η Βασιλεία του Θεού. Εάν αυτές είναι οι σκέψεις μέσα σας, δεν είστε εκ της Βασιλείας του Θεού, δεν είστε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, δεν είναι μέσα σας η Βασιλεία του Θεού, δεν έχετε δυνατότητα να προσμένετε τον Κύριο και να φτάσετε να ελπίζεστε στο Θεό, δεν έχετε τη δυνατότητα να εργάζεστε με τα φόβου και τρόμου της σωτηρίας σας, δεν έχετε καμία ευκαιρία να έρθει ο Θεός να εργάζεται μέσα σας το θέλειν και το ενεργείν το δικό του κατά την ευδοκία τη δική του. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι να ζήσουμε καλά σε αυτή τη ζωή. Αλλά η Βασιλεία του Θεού είναι τρία βασικά πράγματα. Δικαιοσύνη στη σχέση σου με το Θεό. Να κυριαρχεί η δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή, να είσαι στα μάτια του Θεού δίκαιος. Βεβαίως, η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι σαν ρυπαρό ημάτιο. Αλλά δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού,
δια της πίστεως το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, η πίστη σου αυτή λογίζεται από το Θεό εις δικαιοσύνη και έτσι ζεις μέσα στη δικαιοσύνη του Θεού, που είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Είναι οι σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό. Δικαιοσύνη Θεού να πλημμυρίζει τη ζωή σου, τη σχέση σου με το Θεό, η οποία προέρχεται μόνο από την πίστη σου στον Ιησού Χριστόν, σε αυτόν που ο Θεός απέστειλε για σένα και στα λόγια του τα οποία ο Θεός έστειλε για να ζεις. Στον Ιησού Χριστόν που θα είναι ο Κύριος σου και ο Θεός σου, ο φίλος σου, ο αδελφός σου και ο σωτήρας σου, και στα λόγια του, στην υγιένουσα διδασκαλία που ο Θεός στην αποκαλύπτει για να την υπακούς. Βασιλεία λοιπόν του Θεού πρώτον είναι δικαιοσύνη Θεού. Δεύτερον, ειρήνη στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Ζητείτε πρώτον την ειρήνη και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανένας δεν δει το πρόσωπο του Θεού. Ζητείτε ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Πρώτον, να πιστεύουμε στον Χριστό και να δεχόμαστε απολύτως το Λόγο Του, και δεύτερον, να επιδιώκουμε, διώκεται την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό. Ψάξε δηλαδή και βρες ανάμεσα στους ανθρώπους με ποιον δεν έχεις ειρήνη, με ποιον δεν έχεις αγαθές σχέσεις, γιατί αυτό αποτελεί εμπόδιο να ζεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Βασιλεία του Θεού λοιπόν είναι δικαιοσύνη και ειρήνη. Και τρίτον, χαρά εν πνεύματι Αγίω. Το τρίτον είναι η ζωή σου. Η ζωή σου μέσα στις θλίψεις, μέσα στις αλλεπορίες, να έχεις χαρά, και τούτο γίνεται έτσι όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Καθώς εμέ αγάπησεν ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Και πώς θα μένουμε στην αγάπη του Χριστού, όπως ο Χριστός έμενε στην αγάπη του Πατέρα? Εάν τα σεντολάς τας δικάς μου, λέει ο Χριστός, φυλάξετε, θα μείνετε στην αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη αυτού. Και τότε η χαρά η δική μου θα μένει μέσα σας και η χαρά η δική σας θα είναι πλήρης. Και πώς θα γίνει αυτό? Δια Πνεύματος Αγίου. Είναι ανάγκη ο χριστιανός να έχει μέσα του χαρά ουράνια. Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Και η χαρά έρχεται στους ανθρώπους από γεγονότα, από επιτυχίες και από καλές εκβάσεις. Αλλά αυτή η χαρά είναι ψεύτικη, γήινη και ανθρώπινη. Η χαρά που μένει είναι η χαρά που δίνει ο Χριστός, η χαρά του Χριστού που μένει μέσα μας, ώστε να καθιστά τη χαρά τη δική μας πλήρη. Και η χαρά του Χριστού μένει μέσα μας μόνο αν μένουμε στην αγάπη του Χριστού. Πώς? Φυλάτοντες τα σεντολάς αυτού, καθώς η εντολή του Χριστού είναι αγαπάτε αλλήλους. Αυτή λοιπόν είναι η Βασιλεία του Θεού. Αγαπάτε αλλήλους. Μείνετε στην αγάπη μου. Φυλάξετε τις εντολές μου. Και τότε η αγάπη μου θα κατοικεί μέσα σας και η δική σας η αγάπη θα είναι πλήρης δια Πνεύματος Αγίου. Το θέμα, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι να είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί μπορεί να είμαι χριστιανός, μπορεί να είμαι αναγεννημένος, μπορεί να είμαι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο,
αλλά να μην είμαι στη Βασιλεία του Θεού. Τα αποτελέσματα άσχημα. Μπορεί να είμαι αδύνατος, ατονισμένος, κακοπαθών, ταλαιπωρημένος, ταλαιπωρούμενος, αλλά να επιδιώκω να είμαι μέσα στο κέντρο της Βασιλείας του Θεού, τότε προσμένοντας το Κύριο, ο Θεός θα ανανεώνει τις δυνάμεις μου. Και η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι αόριστο, ούτε κάτι θεωρητικό. Είναι κάτι συγκεκριμένο και πρακτικό. Δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού δια της πίστεως μας, της ακλόνητης στον Χριστό που είναι ο σωτήρας μας και στο Λόγο Του που είναι η οδός μας. Ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα αγιασμός. Που προέρχεται μόνο από την εξήτησή μου να τακτοποιώ τις σχέσεις μου με όλους τους ανθρώπους, μετανοώντας με το αίμα του Χριστού καθαριζόμενος και να μην έχω τίποτα με κανέναν, δηλαδή να συγχωρώ τους πάντας για τα πάντα. Δύσκολο, απλό. Μπροστά στα ωφέλη που θα έχω εάν ζω μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και τρίτον, χαρά, τη χαρά του Χριστού μέσα μου, ώστε η χαρά μου να είναι πλήρης, επειδή μένω στην αγάπη Του, φυλάττοντας τις εντολές Του. Και έτσι είμαι μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Με αποτέλεσμα, ο δουλεύων των Χριστών, ο εργαζόμενος εις Χριστών Ιησούν, ο υπηρετών των Χριστών, το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία του Χριστού, τα μέλη του σώματος του Χριστού που είναι τα αδέλφια μου, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι άδικος να λησμονήσει τον κόπον της αγάπης σας και το έργο της πίστεως που αποδεικνύεται και αποκαλύπτεται, καθώς εσείς υπηρετείτε, πλένετε τα πόδια των αδελφών σας, το κάνετε, το κάνατε, το κάνετε και συνεχίζετε να το κάνετε. Τότε ο κάθε εργαζόμενος προς τον Θεό με τα πάσης βεβαιότητος θα ευαρεστεί το Θεό και θα είναι δόκιμος ενώπιον των ανθρώπων μπροστά στο Θεό. Αυτός είναι ο δόκιμος άνθρωπος. Αυτός είναι που ευδοκιμεί, αυτός είναι ο δόκιμος άνθρωπος. Ο δόκιμος άνθρωπος ενώπιον του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους. Και ο Θεός τι μας προτείνει με το Λόγο Του. Σπούδαζε να παραστήσεις τον εαυτό σου δόκιμον εις τον Θεό. Εργάτην ανεπέσχυντον, ορθοτομούντα το λόγο της αληθείας. Ο δόκιμος εις τον Θεό, αυτός που είναι μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Γιατί ζει δια της πίστεως στη δικαιοσύνη του Θεού, ειρηνεύει με τα πάντων των ανθρώπων και η ζωή του είναι γεμάτη από την αγάπη του Χριστού, ώστε η καρδιά του είναι γεμάτη από την αγάπη του Χριστού, ώστε από την χαρά του Χριστού, ώστε η χαρά του είναι πλήρης. Ένας ευτυχισμένος, ευλογημένος
αποτελεσματικός, απόλυτα καρποφόρος, χριστιανός, μέτοχος της Βασιλείας των Ουρανών, μέτοχος των υποσχέσεων του Θεού. Εάν υπακούσετε, τότε ο Θεός θα έλθει και θα εργάζεται μέσα σας το θέλημά Του και το έργο Του. Και τι σημαίνει να υπακούσω? Να πω θέλω, Κύριε. Θέλω να είμαι μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Αμήν, αδερφοί. Θέλω, Χριστέ μου, θέλω. Βόηθα με, Χριστέ μου, να ζω μέσα στη δικαιοσύνη Σου, μέσα στην ειρήνη και μέσα στη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Θέλω. Και επειδή θέλεις και το ζητάς και επειδή προσμένεις από τον Κύριο θέλοντας αυτό που ζητώντας αυτό που θέλεις, τότε ο Θεός θα εργάζεται στη ζωή σου το θέλει και το ενεργεί και θα σε καταστήσει ικανό να είσαι. Άρα θα ευαρεστείς το Θεό και θα είσαι δόκιμος ενώπιον του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Και τότε θα μπορείς εύκολα, όχι εσύ αλλά η χάρη του Χριστού πια που θα κατοικεί μέσα σου, να ζητάς τα προς την ειρήνη και τα προς τον οικοδομήν των άλλων. Να ένας χρήσιμος τώρα. Δεν θα ενδιαφέρεσαι πια για τον εαυτό σου, θα είσαι πράγματι εργάτης ανεπαίσχυντος, θα είσαι δόκιμος εις τον Θεό, εργάτης ανεπαίσχυντος, γιατί θα εργάζεσαι τα προς την ειρήνη και τον οικοδομή των άλλων, αλλά πρόσεχε. Μην καταστρέψεις το έργο του Θεού με το τι να φάγομεν, τι να ενδυθόμεν και τι να απολαύσομεν. Αλλά να μένεις πιστός στη Βασιλεία του Θεού. Και τώρα πρέπει να γίνεις. Έγινες δόκιμος εις το Θεό, έγινες εργάτης ανεπαίσχυντος, πρέπει τώρα να ορθοτομείς και το λόγο της αληθείας. Πώς? Οφείλομεν πλέον εμείς οι δυνατοί, να που γίναμε και δυνατοί, να που έγινες και δυνατός. Εσύ ο αδύναμος, ο άθλιος, ο απογοητευμένος, ο απελπισμένος, έγινες δυνατός. Πώς? Γιατί ο Θεός εργάζεται μέσα σου το θέλει και το ενεργεί. Γιατί είσαι μέτοχος της Βασιλείας του Θεού, μέτοχος των επαγγελιών του Θεού. Οφείλουμε τώρα εμείς οι δυνατοί να φροντίζουμε για τα ασθενήματα των άλλων που είναι κάποτε και ακόμη αδύνατοι, για να γίνουν και αυτοί δυνατοί. Να λοιπόν ο δυνατός άνθρωπος και ο αδύναμος άνθρωπος. Ο αδύναμος άνθρωπος που έγινε δυνατός και ο αδύνατος άνθρωπος που είναι ακόμη αδύνατος. Μπορώ δηλαδή εγώ να γίνω δυνατός? Βέβαια. Όχι εγώ, αλλά ο Θεός που θα εργάζεται μέσα μου. Δόξα στο Θεό. Πώς καθιστά τον απελπισμένο, τον απογοητευμένο, τον ασήμαντο, πώς μπορεί να τον καταστήσει ο Θεός δυνατό άνθρωπο. Οφείλουμε λοιπόν τώρα εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων, και προσοχή. Αυτά που μπορείς να πιστεύεις, που μπορείς να σκέφτεσαι, που ξέρεις, ο άλλος δεν τα ξέρει, δεν τα σκέφτεται, δεν τα έχει καταλάβει ακόμη, δεν τα μπορεί ακόμη. Γι' αυτό μην τον εξουθενήσεις. Ναι, είσαι δυνατός γιατί σε έκανε ο Θεός. Ναι, εσύ ξέρεις, ενώ ο άλλος δεν ξέρει. Ναι, εσύ έχεις καταλάβει, ο άλλος δεν έχει καταλάβει. Ακόμη σκανδαλίζεται από το αν φάει ή αν πιει. Ακόμη ταλαιπωρείται μέσα στις σκέψεις του, ατόνισα, απέκαμα, όπως και εσύ. Πρόσεχε λοιπόν τώρα. Για να ορθοτομείς το λόγο της αληθείας, θα πρέπει όχι να κάνεις αυτά που σ' αρέσουν,
Όχι να αρέσεις τον εαυτό σου. Όχι να καθιέσαι και να λες, πω πω Θεέ μου, τι ωραίο έργο έκανε σε μένα. Τι ωραίες αποκαλύψεις, τι ωραία αποτελέσματα, τι καρποφορία. Τι, ναι, χάρη έκανε ο Θεός. Αλλά μην εξουθενήσεις τον άλλον που ακόμη είναι αδύνατος. Βοήθησέ τον να γίνει και αυτός δυνατός. Γι' αυτό πράξε και ζήσε, όχι με αυτά που σου έχει δώσει ο παντοδύναμος Θεός, που έχεις καταλάβει από τον παντοδύναμο Θεό, αλλά ζήσε έτσι πως αρέσεις τον άλλον και όχι στον εαυτό σου. Γιατί και ο Χριστός δεν ζούσε όπως του άρεσε αυτός, αλλά πάντοτε συγκατέβαινε στην αδυναμία των ανθρώπων και συγκαταβαίνει και ζει σύμφωνα με το θέλημά μας. Μας συμπεριφέρεται σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε. Και εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά, πώς συμπεριφερόμαστε στο παιδί μας όταν είναι 20 χρονών, πώς συμπεριφερόμαστε στο παιδί μας όταν είναι 10 και πώς συμπεριφερόμαστε στο παιδί μας όταν είναι 3, 2. Όταν είναι 2 και 3 γονατίζουμε και παίζουμε με τα αυτοκινητάκια. Όταν γίνει 10-12 χρονών του διαβάζουμε βιβλία και τη γραφή. Και όταν γίνει 20 χρονών προσευχόμαστε γι' αυτόν. Και αν εμείς συμπεριφερόμαστε με αυτή την ωραία λογική στα παιδιά μας, με τη σοφία που ο Θεός μας έχει δώσει, με αυτή τη λογική συμπεριφέρεται και ο Χριστός εμάς. Πολλά σου δόθηκαν, πολλά θα σου ζητηθούν. Πολλά σου εμπιστεύθηκε ο Θεός, πολλά θα σου απαιτηθούν. Με την ίδια λογική να συμπεριφέρεσαι κι εσύ, αν πράγματι είσαι δυνατός. Γιατί αλλιώς είσαι άχρηστος δυνατός. Δεν ωφελείς κανέναν, ούτε τον εαυτό σου. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων εσένα έπεσαν σε μένα. Αυτοί που ονειδίζουν τον Χριστόν ονειδίζουν εσένα. Και αυτοί που ονειδίζουν τον αδύνατο ονειδίζουν εσένα. Εσύ δηλαδή θα σταθείς μπροστά στο Θεό να υπερασπιστείς το λόγο Του, αλλά και εσύ θα σταθείς μπροστά στον αδύνατο να υπερασπιστείς την αδυναμία Του. Αυτός είναι ο δυνατός. Ο δυνατός είναι αυτός που ταπεινώνεται μπροστά στο Θεό και αυτός που υπερασπίζεται τον αδύνατο και αποδέχεται και προσδέχεται τον αδύνατο. Είναι ο ταπεινός. Αυτός μπορεί να κάνει παρέα με τον πιο αδύναμο, τον πιο κακό, τον άνθρωπο που είναι σε μεγάλη κακοπάθεια. Μπορεί να σταθεί δίπλα του. Έχει λόγια παρηγοριάς από το Θεό. Έχει αγκαλιά αγάπης από το Θεό. Έχει σπλάχνα Χριστού. Έχει πλάτη να κουβαλάει. Και αυτός μπαίνει μπροστά όταν ονειδίζεται ο αδελφός του ή ο Κύριος του. Αλληλούια. Αυτά λοιπόν που προεγράφησαν, λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί η διδασκαλία μας προεγράφησαν. Γιατί? Για να έχουμε και την ελπίδα και την υπομονή και την παρηγοριά της Γραφής. Πιο σωστά, να έχουμε την ελπίδα που θέλει ο Θεός να προσμένουμε σε Αυτόν δια της υπομονής και της παρηγοριάς των Γραφών. Και τότε το μεγάλο θαύμα, αδελφοί, το μοναδικό θαύμα, ο Θεός και της υπομονής και της παρηγοριάς θα σας δώσει να φρονείτε το αυτό μεταξύ σας κατά Χριστόν Ιησούν, για να μπορείτε να δοξάζετε ομοθυμαδών με ένα στόμα το Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα μπορείς λοιπόν, καθώς ο Θεός
της υπομονής και της παρηγοριάς θα σε βοηθήσει να φρονείς το αυτό με τον δυνατό και με τον αδύνατο. Μα μπορώ εγώ τώρα να σκέφτομαι τον ίδιο τρόπο με τον Δημητράκη, τον εγγονό μου? Βέβαια. Γιατί τον προσδέχεσαι και βαστάζεις τις αδυναμίες του. Μπορώ εγώ να φρονώ το αυτό με το φτωχό άνθρωπο, ενώ εγώ έχω και τρώω την πριτζόλα μου, αυτός δεν έχει να φάει κάθε μέρα τα φασόλια του? Μπορείς. Μπορείς. Γιατί βαστάζεις τα ασθενήματά του με την αγάπη σου, με τη χάρη σου, γιατί μέσα σου ο Θεός εργάζεται το θέλειν και το ενεργήν το δικό του, και όπως μπορεί ο Θεός μπορείς και εσύ. Μπορώ να φρονώ το ίδιο με ένα γέροντα που πεθαίνει και τελειώνει η ζωή του? Μπορείς. Μπορείς να φρονείς το αυτό με όλους τους αδελφούς, ανεξάρτητα κατάστασης, γιατί σε έκανε δυνατό ο Θεός, καθώς ο Θεός εργάζεται μέσα του το θέλειν και το ενεργήν σου. Μπορείς, όπως ο Θεός μπορεί, όπως ο Χριστός μπορεί. Και εφόσον το μπορείς να φρονείς το αυτό με όλους τους διαφορετικούς αδελφούς σου, με όλες τις καταστάσεις, τότε μπορείς, μπορείτε μαζί να δοξάζετε το Θεό με ένα στόμα, μια ψυχή και ένα πνεύμα, ώστε του πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή ήτανε μία, με αποτέλεσμα σημεία και τεράστια και μεγαλεία έκαμε ο Χριστός διαχειρών των Αποστόλων, και ουδεής μπορούσε να προσκοληθεί σε αυτούς, γιατί χάρις του Θεού ήταν απλωμένη επάνω σε όλους, και έπαιρνε τον Πέτρο αλλά και το παιδάκι το μικρό και τον έκανε ένα, και μαζί δοξάζαν τον Θεό. Μπορείς να δοξάζεις ομοθυμαδών με τη γυναίκα σου, με το παιδάκι το μεγάλο, με το παιδάκι το μικρό, με τα αδέλφια σου, με την Εκκλησία? Εκεί θέλει να μας πάει ο Θεός, αδελφοί. Αυτή είναι η Εκκλησία των Εσχάτων ημερών, και όλα εξαρτώνται από αυτούς που ο Θεός τους επισκέφθηκε, τους αποκάλυψε και τους κατέστησε δυνατούς, γιατί είναι μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού σε δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή είναι η Εκκλησία που θα κάνει ο Χριστός. Σε αυτή την Εκκλησία θέλω να είμαι μέλος, γιατί αυτή είναι η ένδοξη, η αγία, η τέλεια, η μιέχουσα κοιλίδα, η ρητίδα, η τίτων τιούτων, γιατί όλοι οι διαφορετικοί άνθρωποι φρονούνε το αυτό εν Χριστώ Ιησού και δοξάζουν ομοθυμαδών το Κύριο. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία, αυτή είναι η οικογένεια που θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η τοπική εκκλησία, αυτή είναι η παγκόσμιος εκκλησία, που θα γίνει μόνο όταν πάρουμε την απόφαση να υπακούμε κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, ώστε να ευαρεστούμε το Θεό και να είμαστε δόκιμοι στο Θεό ενώπιον των ανθρώπων, να είμαστε εργάτες ανεπέσκητοι και να ορθοτομούμε το Λόγο της αληθείας. Μια εκκλησία που μόνο ο Θεός μπορεί να την κάνει. Μόνο. Χριστιανοί που μόνο ο Θεός μπορεί να μας κάνει. Οικογένειες που μόνο ο Θεός μπορεί να μας κάνει. Αλλά είναι το θέλημά Του και θα μας κάνει. Θα μας κάνει, αρκεί να το θέλουμε. Το θέλεις, αδερφέ? Το θέλω, Χριστέ μου. Το θέλω, Χριστέ μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω τη Βασιλεία Σου, που είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Τι να έχουμε, τη βρώση και την πόση, τι να φάμε, τι να πιούμε και τι να ενδυθούμε, τι να τα κάνουμε όλα αυτά? Ο Κύριος, αδερφοί, να μας το χαρίσει, και θα μας το χαρίσει γιατί το θέλουμε. Και το θέλουμε γιατί Αυτός διεγείρει την καρδιά μας να το θέλουμε. Το θέλουμε γιατί Αυτός μας το αποκαλύπτει. Το θέλουμε γιατί θέλουμε να ζήσουμε αποστολικές ημέρες. Θέλουμε να ζήσουμε αποστολική εκκλησία. Θέλουμε να ζήσουμε τη δόξα του Θεού. Θέλουμε να ζήσουμε το όρος του οίκου του Κυρίου να ανεβεί περάνω πάντων των βουνών. Θέλουμε να δούμε τη δόξα του Ιησού Χριστού, που είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Αυτό θέλουμε να ζήσουμε. Αυτό πιστεύουμε. Αυτό.
αυτό μας υπόσχεται ο Θεός. Αυτό θα δημιουργήσει ο Θεός. Αυτό θα συντηρήσει ο Θεός. Και σε αυτό εμείς θα ταπεινωνόμαστε και θα τον δοξάζουμε. Εκεί και τότε θα θεωρούμε τα πάντα κοινά. Εκεί και τότε ο Θεός θα είναι παντοδύναμος. Και εμείς θα είμαστε ασήμαντοι, μικροί, άθλοι, τυποτένοι, αλλά γεμάτοι με τη δικαιοσύνη του Θεού, με την ειρήνη του Θεού και με τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος: «Ώστε αδελφοί μου, είμαι πεπισμένος για σας, διότι κι εσείς είσαστε πλήρης αγαθοσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως». Και έτσι μπορείτε και αλλήλους να νουθετείτε. Αυτό βλέπει ο Παύλος στους Ρωμαίους και χαίρεται. Και μακάρι και αυτό να βλέπει ο Θεός εμάς και να χαίρεται, ότι είμαστε πλήρης αγαθοσύνης με τη χάρη του Χριστού. Πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως, ώστε δεν μπορούμε ο ένας να νουθετεί τον άλλον. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος: «Σας έγραψα λίγο πιο έντονα αυτά, αλλά με το θάρρος που μου δίνει το γεγονός ότι ο Θεός έχει κάμει χάρη και είμαι υπηρέτης του Ιησού Χριστού. Και ποια είναι η υπηρεσία μου? Να ιουργώ το Ευαγγέλιο του Θεού, δηλαδή να ενεργώ ως μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, βάζοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού ανάμεσά τους. Αυτή είναι η μεσητεία μου. Παίρνω το Ευαγγέλιο του Θεού και το φέρνω στους ανθρώπους και φέρνω την αδυναμία του ανθρώπου και την πηγαίνω στο Θεό, ώστε η προσφορά των εθνικών, των πιστών, να είναι αγιασμένη δια του Πνεύματος του Αγίου. Η προσφορά μας λοιπόν, προσφορά του σώματός μας, προσφορά των χειλαίων μας, προσφορά της καρδιάς μας, να είναι πάντοτε ό,τι προσφέρουμε αγιασμένο, ό,τι προσφέρουμε στο Θεό αγιασμένο δια του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.